στον μπαράζ των αντιλαϊκών νομοσχεδίων που υπηρετούν τις ανάγκες, την κερδοφορία των μεγάλων οικονομικών ομίλων, εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν τα νομοσχέδια του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ενίσχυση του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Αυτό υπηρετεί και το σημερινό νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει και κωδικοποιεί τα αντιναυτηργατικά μέτρα της προηγούμενης περίοδου. Προωθεί παραπέρα τις οδυνηρές κατευθύνσεις της κοινής ναυτιλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού 3577 του 1992 για την απελευθέρωση της ακτοπλοείας που στηρίζουν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θωρακίζει το καθεστώς της ασυδοσίας των φοροαπαλλαγών και στο πετρέλαιο, την απαλλαγή των εφοπλιστών από φορολογία στο πετρέλαιο και της χρηματοδότησης του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Πυροδοτεί την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων και διαιωνίζει τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των νησιών με τη λειψή δρομολόγηση ή και την αποδρομολόγηση πλοίων. Παράλληλα, ισχυροποιεί τα μέσα για την κλιμάκωση της επίθεσης κατά των αυτεργατών με τη μείωση των μισθών, την υπονόμευση της συλλογικής σύμβασης, τη μείωση των οργανικών συνθέσεων, ιδιαίτερα με στόχο το ξενοδοχειακό προσωπικό, την καταπάτηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την εντατικοποίηση της δουλειάς και την υποβάθμιση της υγείας και της ασφάλειας των πληρωμάτων. Για τα κρίσιμα αυτά ζητήματα έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις. Η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ είναι άσφαιρη. Στην πράξη συμπλέουν στην ίδια στρατηγική γραμμή που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του εφοπλιστικού κεφαλαίου και οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα. Οι τιμές των εισιτηρίων εκτινάχθηκαν, κυρίες και κύριοι, στα ύψη μετά την επικύρωση και την εφαρμογή του Ευρωενωσιακού Κανονισμού για την απελευθέρωση της ακτοπλοείας και σταδιακά οι αυξήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Σήμερα οι τιμές των εισιτηρίων καλπάζουν και θέτουμε ενδεικτικά ότι από Πειραιά για Ικαρία στο κατάστρωμα από 39,5 ευρώ που ήταν τον περσινό Αύγουστο, το εισιτήριο εκτοξεύτηκε στα 54 ευρώ, αύξηση 36,7%. Από Πειραιά για Σάμο, από 49 ευρώ, εκτινάχθηκε σε 69 ευρώ, αύξηση 40,8%. Μια τετραμελής οικογένεια, για να πάει και να γυρίσει στη Σύρο, εδώ δίπλα μας, χρειάζεται 376 ευρώ. Αν σκεφτεί να πάρει το αυτοκίνητο, θα χρειαστεί 567 ευρώ. Τέλος ο μισθός. Και προβλέπεται, όπως γράφει και σήμερα, νέα αύξηση από 1η Ιούλη. Η κατάσταση που επικρατεί στη δρομολόγηση των πλοίων και τα κενά στην εξυπηρέτηση των νησιών είναι απαράδεκτη και είναι διαχρονική. Παρακολουθώ τις εξελίξεις στην ναυτιλία από τη δεκαετία του 70 και συνεχώς καταπατούνται οι λαϊκές ανάγκες. Οι δηλώσεις των πλοιοκτητών για τη δρομολόγηση πλοίων, οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι απευθείας αναθέσεις συνιστούν φαύλο κύκλο, όπως είπε προηγουμένως και ο εισηγητής του ΚΚΕ, που αναπαράγεται με ωφελημένο το εφοπλιστικό κεφάλαιο, το οποίο εισπράττει από το αστικό κράτος πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο στο όνομα της εξυπηρέτησης των αγώνων γραμμών. Μιλάμε για πάνω από 130 εκατομμύρια το χρόνο και σορευτικά τα τελευταία χρόνια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Μόνο για την πανδημία οι εφοπλιστές υψέπραξαν 90 με 100 εκατομμύρια και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να δοθούν και άλλα στις ναυτιλιακές εταιρείες.
Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ένα στρατηγική σημασία τομέας της οικονομίας, που έχει άμεση σχέση με τη ζωή των κατοίκων των νησιών και την άμυνα της χώρας, είναι στην ιδιοκτησία των εφοπλιστών και τη διαχείριση κάνει ένα κράτος που υπηρετεί τα συμφέροντά τους. Ήδη έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων. Ναυτιλιακές εταιρείες στρέφονται σε άλλες αγορές. Το 67% του ακτοπλοϊκού στόλου είναι άνω των 22 ετών. Το 1/4 είναι άνω των 30 ετών. Οι εξελίξεις έχουν θέσει επιτακτικά την ανάγκη του συντονισμένου αγώνα νησιωτών και ναυτεργατών, γενικότερα των εργαζομένων, για μείωση της τιμής των εισιτηρίων στο 50%, την τακτική σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά και μεταξύ των νησιών όλες τις εποχές, να σταματήσει το χάλι των δρομολογίων που περιλαμβάνουν 10 μέχρι και 18 νησιά, ταλαιπωρώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αυτεργατών για την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, για την προσαρμογή των οργανικών συνθέσεων στις αυξημένες ανάγκες των πλοίων, γιατί το Προεδρικό Διάταγμα του 1974 μιλούσε σε άλλες συνθήκες. Για 7 όροι εργασία, μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, γιατρό μέσα στα πλοία, γιατί χάνονται άνθρωποι. Το ΚΚΕ έχει αποκαλύψει το ρόλο της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι ο καπιταλισμός, τα μονοπόλια και η πολιτική που διαχειρίζεται τα συμφέροντά τους έχουν την ευθύνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος και το υποκριτικό ενδιαφέρον σήμερα δεν μπορεί να κρύψει την προώθηση μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων στο κυνηγητό του κέρδους, με τη γενναία στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αστικό κράτος, τη χρηματοδότηση των μεγάλων ομίλων με χρήματα από τη φορολογία του λαού μας και των άλλων λαών. Αυτό ισχύει και για τη λεγόμενη πράσινη ναυτιλία. Ποντοπόροι και ακτοπλόοι εφοπλιστές έχουν μπει στο χορό της χρηματοδότησης και διεκδικούν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ από το υπερμνημόνιο, το Ταμείο Ανάκαμψης ή άλλες πηγές, την ώρα που ο λαός πληρώνει βαριά το κόστος της λεγόμενης πράσινης μετάβασης με την αβάσταχτη ακρίβεια. Η κατάσταση αυτή εκφράζει ακριβώς αυτό που θέτει το ΚΚΕ, ότι όσο η ιδιοκτησία των πλοίων θα είναι στα χέρια των εφοπλιστών και κριτήριο της ανάπτυξης θα είναι το κέρδος, οι νησιώτες εργαζόμενοι και οι ναυτεργάτες θα συνεχίσουν να υποφέρουν, θα επικρατεί ο ανταγωνισμός και η καπιταλιστική αναρχία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Με την προετοιμασία και την υλοποίηση του πλαισίου της αποκαλούμενης πράσινης ναυτιλίας, ο λαός θα πληρώνει περισσότερα φορολογικά βάρη, θα ενταθεί η εκμετάλλευση των αυτεργατών και θα χαθούν κι άλλες θέσεις εργασίας. Θα πυροδοτούνται νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και θα οξύνεται το πρόβλημα της εξυπηρέτησης των νησιών. Σε αυτές τις συνθήκες, ο οργανωμένος αγώνας αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Η πάλι για την κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, των πλοίων, των ναυπηγείων και των λιμανιών, με την εξουσία στα χέρια του λαού, εκφράζει αναγκαιότητα. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος για να αναπτυχθούν αυτά τα εργαλεία με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, ώστε να εξασφαλιστούν τα σύγχρονα δικαιώματα των αυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων, η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των νησιών με σύγχρονα και ασφαλή πλοία, με φτηνά εισιτήρια και ανθρώπινες υποδομές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.